Η Χριστίνα Κοντοβά φαίνεται να έχει βρει την ευτυχία δίπλα στην αγαπημένη της κόρη Αϊντα, καθώς πλέον πλέει σε πελάγι ευτυχίας μιας και κατάφερε να υιοθετήσει τη μικρούλα μετά από αρκετό καιρό που πηγαινο ερχόταν στο εξωτερικό προκειμένου να τη βάρει μαζί της μόνιμα στην Ελλάδα. Μάλιστα, με αφορμή τον καλό καιρό αλλά και να αναπληρώσουν τον χρόνο που έχασαν επισκέφθηκαν το γραφικό, νυμφαίο της Φλόρινας. Μεταξύ άλλων εκεί βρέθηκε και η Σύση Χριστίδου καθώς έγινε γνωστό ότι θα είναι και η νονά της κόρης της Χριστίνας Κοντοβάου. Για πρώτη φορά με τη μικρή Αϊντα ο Τζόνι καλημέρισε αποκλειστικές φωτογραφίες στο πλευρό της Χριστίνας Κοντοβάου. 2 χρόνια προετοιμασίας και 13 μήνες στην Ουγκάντα πέρασαν η Χριστίνα Κοντοβά και ο Τζόνι Καλημέρης μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υιοθεσίας. Βλέποντας τα χαμόγελα τους, όμως, στην πρώτη τους βόλτα κάτω από την Ακρόπολη με τη μικρή Αϊντα, μπορούμε να πούμε ότι άξιζε η αναμονή. Εδώ και λίγες μέρες η σχεδιάστρια έχει επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με άλλον αέρα, αφού ατενίζει τη θέα από το μπαλκόνι της αγκαλιά με τη θετή της κόρη και δεν κρύβει την ευτυχία της. Στον περίπατό τους, πάντως, η Αϊντα ήταν εκείνη που έκλεψε την παράσταση κάνοντας ποδήλατο, με το ζευγάρι Κοντοβά Καλημέρη να την προσέχει.